Καλημέρα. Πηγαίνω τώρα για γυμναστική και για περπάτημα και βλέπω στη γειτονιά μου σε ένα στήλο αυτό που είναι για την χιονούλα, η ασπρούλα, αυτό το άσπρο σκυλάκι που βρέθηκε, που το βρήκανε νεκρό και έχουν επικηρύξει για 5.000 ευρώ αυτόν που το έδωσε φόλα, δεν ξέρω και εγώ τι έχει γίνει ακριβώς. Και έχει εδώ, γενικά στην πόλη και εδώ στη γειτονιά, έχει αυτές οι ειδοποιήσεις, αυτά τα χαρτιά στους στήλους. Λέει μια ψυχή που δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, κάποιοι την έλεγαν χιονούλα, κάποια σπρούλα, σχεδόν όλοι την αγαπούσαν και περίμεναν την καλημέρα της. Και ο φιλοζωικός όμιλος Ερών επικηρύσσει τον δολοφόνο με το ποσό των 5.000 ευρώ. Όποιος έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο. Πράγματι έχει πάρα πολλά χαρτιά γενικά και εδώ στη γειτονιά. Τι να πω, μακάρι να βρουν τι έγινε. Κρίμα, πολύ γλυκό σκυλάκι. Πάω στην Κοιλάδα για περπάτημα και για γυμναστική. Εδώ στους δρόμους, λίγο πριν την Κοιλάδα, γίνονται διάφορες εργασίες. Ευτυχώς σήμερα έχει καλούτσικο καιρό. Να είστε όλοι καλά. Είμαι στην αρχή της Κοιλάδας, πολύ όμορφα. Έχει καλό καιρό, 20 βαθμούς. Αγάπη μου με διώχνεις. Να 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 να. Μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι της Αναστασίας. Θα προσπαθήσω να μάθω και τα λόγια. Σ' ένα άδειο κορμί. Να 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 να. Καταλάβατε τώρα το φθινόπωρο και χειμώνα, δεν είμαι όπως το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πάντα με μέσα στη χαρά, τραγουδάω. Τώρα εντάξει, γενικά δεν έχω και πολύ διάθεση, πιο πολύ στο σπίτι, τα βράδια βλέπω τηλεόραση. Εσείς πώς είστε γενικά? Εγώ σας το είχα πει ότι εντάξει, το φθινόπωρο αλλάζει τελείως η ψυχολογία μου, δεν είμαι όπως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Την άνοιξη είναι σαν όπως και τα φυτά και τα λουλούδια, σαν να ξαναγεννιέμαι. Αγάπη μου με διώχνεις. Να 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 να. Πριν βγω πήρα και μόλερς σιρόπι με βιταμίνες, με ωμέγα 3 λιπαρά, για να έχω έτσι δυνάμεις για τη γυμναστική και το περπάτημα στην Κοιλάδα. Μακάρι να είναι πολύ καλά ο καιρός και το Νοέμβριο και να χαλάσει, δηλαδή να έχει αρκετό κρύο από Δεκέμβριο, μακάρι και ο Νοέμβριος έτσι, να έχει δηλαδή ήλιο. Φοράω κάτι μποτάκια παλιά. Μου είναι άνετα. Επίσης ξέχασα να σας πω, θυμάστε που ανέβαζα βιντεάκια με το Μαθαίνω Κυπριακά. Τελικά με βοήθησαν αρκετά γιατί βλέπω στο ΡΙΚ, πιάνω το ΡΙΚ στην τηλεόραση, όπως και όλοι πιστεύω εδώ, και βλέπω διάφορα σύριαλ που έχει και καταλαβαίνω τους διαλόγους, ενώ παλιά δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά από αυτά που συζητούσαν. Τώρα όμως με βοήθησαν αυτά τα βιντεάκια που είχα ψάξει το λεξιλόγιο με κυπριακές λέξεις και έτσι βλέπω και λίγο ΡΙΚ κάθε μέρα. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους στην Κύπρο. Από παλιά στο κανάλι ξέρω ότι έχω κοινό και στην Κύπρο, γιατί μου έβγαινε στα στατιστικά, δηλαδή από Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρο, ήξερα ότι με παρακολουθούν. Γι' αυτό κιόλας να ξέρουν, στέλνω χαιρετίσματα. Επίσης πλέον μπήκαμε και στο ζώδιο του Σκορπιού. Ξέρετε είναι το ζώδιο μου, Σκορπιός. Για να δούμε πώς θα μας πάει αυτό το διάστημα. Ευτυχώς σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα. Μόλις τέλειωσα από τα όργανα γυμναστικής εδώ στην Κοιλάδα, τα υπαίθρια, και
Θα γυρίσω σπίτι. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό τελικά σήμερα. Μακάρι να είναι έτσι και το Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν μεγαλώνω. Από date κάνω μόνο. Εννοείται ότι αυτό το διάστημα μου αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό της Παπαρίζου. Και πλέον οι γυναίκες όταν τους ρωτάνε ηλικία, αυτό πρέπει να λένε. Εγώ δεν μεγαλώνω. Από date κάνω μόνο. Πολύ όμορφα στην Κοιλάδα τώρα το φθινόπωρο. Κλασικά στον ουρανό γραμμές. Και άλλες γραμμές. Βλέπετε πολλές γραμμές στον ουρανό. Πάλι μία πολύ όμορφη ροδιά σε αυλή σπιτιού, πάρα πολύ ωραία ροδιά κατά κόκκινα. Και στο σπίτι έχουμε ροδιά, θα πάω να φάω αργότερα. Η Μητρόπολη Σερών. Πανέμορφα λουλούδια. Δεν το πιστεύω, είδα την πρώτη βιτρίνα εδώ στην πόλη που είναι στολισμένη χριστουγεννιάτικα. Είναι τέλη Οκτώβρη και έχει στολισμό χριστουγεννιάτικο. Πολύ ωραία είναι. Τέλεια χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Ωραία χριστουγεννιάτικα. Βλέπω εδώ ότι έχει το μπουφάν της Harley με τη Μαριάννα του Μασάτου 3 Νοεμβρίου στο Διπεθέσερον. Πολύ όμορφα λουλούδια κίτρινα στη Μητρόπολη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.